που θέλει να ξεπληθεί από τις τεράστιες εγκληματικές ευθύνες από την πανδημία, από την πολιτική της απέναντι στους ανάπηρους, τους χρόνιους πάσχοντες. Πριν την πανδημία, πρώτες κυβερνήσεις μαζικές περικοπές στο όνομα της στήριξης της κερδοφορίας και της αγοράς. Μες στην πανδημία, ανακύρωτα ειδικά σχολεία, αλλά πάνω απ' όλα το σύστημα υγείας, χωρίς προσωπικό και μέσα, και οι ιδιώτες να κερδοφορούν με τις πλάτες της κυβέρνησης από την αγωνία και τις ανάγκες του λαού μας και την υγεία. Όταν οι νεκροί ξεπερνάνε τις 8.000, ο Πρωθυπουργός έρχεται στα ειδικά σχολεία του Αγίου Δημήτρη να πουλήσει αγάπη και συμπάθεια, νομίζοντας ότι στις πλάτες μας θα ξεπλύνει τις εγκληματικές ευθύνες. Γονείς και εκπαιδευτικοί, παιδιά, μην δεχτείτε να γίνετε κόρ στα ζώα της κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση είναι και με την πανδημία και μετά, με τα προγράμματα ανάκαμψης, θα προχωρήσει στο βάρβαρο σχέδιο, το κεάδο 21ου αιώνα, το σχέδιο για την αναπηρία που προβλέπει ο ΜΑ, μαζικές περικοπές στις δημόσιες δομές και στις δημόσιες κοινωνικές δαπάνες, αλλά ξεκάθαρα το λέει ότι θέλουν να κλείσουν τα ειδικά σχολεία και τα ιδρύματα. Μην δεχτείτε να γίνετε σοου. Ο δρόμος του αγώνα είναι η μόνη ελπίδα, η μόνη ασπίδα προστασίας απέναντι στην βαρβαρότητα, απέναντι στην πανδημία. Να στελεχωθούν το ρόλο τα ειδικά σχολεία, να ανοίξουν δομές, να στελεχωθεί το σύστημα υγείας, να επιτάχθει ο ιδιωτικός τομέας, να σταματήσει να κερδοφορεί, να κερδοσκοπεί στην πόνο και στην αγωνία του λαού μας. Η υπόθεση της ζωής μας, της υγείας μας, στα δικά μας χέρια. Όλοι στον δρόμο, όλοι στον αγώνα.